Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, All About Harrison Air, στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7. Με όλη την επικαιρότητα, την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα, το τι περιμένουμε σήμερα, κυρίως βέβαια από τα ποδοσφαιρικά δρόμενα και ό,τι άλλο βεβαίως υπάρχει και για τον Άρη, αλλά και γενικότερα τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Βεβαίως κυρίως το μεταγραφικό κομμάτι είναι αυτό που μας απασχολεί και οι εξελίξεις που περιμένουμε να υπάρξουν εντός της ημέρας και εντός των ημερών, να τρέξουν λίγο περισσότερα τα πράγματα για να μην υπάρχει και η ανησυχία στον κόσμο που βλέπει ότι περνάνε οι μέρες αλλά δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις, παρά το γεγονός ότι όλοι βλέπουμε ότι υπάρχει μια δραστηριότητα από την ομάδα για συγκεκριμένα πράγματα. Η εξέλιξη βέβαια η χθεσινοβραδινή έχει να κάνει με τον Ντικινή και μια εξέλιξη η οποία έχει και περαιτέρω συνέχεια σήμερα με την έλευση του Γάλλου μέσω επιθετικού σήμερα το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Αργότερα το βράδυ μέσα στην εκπομπή Μπαλαντέρ θα έχετε τη δυνατότητα ενδεχομένως να ακούσετε και τον ίδιο τον Γάλλο ποδοσφαιριστή. Και έρχεται σήμερα λοιπόν το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, ώστε αύριο το πρωί να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και βέβαια να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια, αφού αυτή είναι και η σχετική συμφωνία που έχει ο Γάλλος με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Ο Ντικινή, που αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο ήθελε και ο Ερέρα, ένας ποδοσφαιριστή τον οποίο προφανώς παρακολούθησε ο Ερέρα, είδε και έκανε και τις επαφές του, τις συστάσεις, όλα όσα έπρεπε να πληροφορηθεί. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν από τους καλύτερους του ατρωμή του πέρσι και όπως και ο ίδιος ο κύριος Πανός σημείωσε, ο πρόεδρος δηλαδή του ατρωμήτου, είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα ήθελα να κρατήσω τον ατρώμητο, αλλά υπήρξε σημαντική οικονομική διαφορά στα θέλω του ποδοσφαιριστή με αυτά που έδινε ο ατρώμητος. Ο Άρης όμως έρχεται για να κάνει μια επένδυση με τον Ντικινή, να ποντάρει στο ταλέντο του, στην ποιότητά του και φυσικά να ενισχύσει έτσι την ομάδα για την φετινή αγωνιστική περίοδο. Να πούμε ότι το Περού στο παιχνίδι κόντρα στην Αυστραλία έχει ανοίξει το σκορ. Στο 22 βρισκόμαστε, το Περού προηγείται 1-0. Ενώ στο άλλο μάτς Δανία-Γαλλία είναι στο 0-0. Στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό το οποίο περιμένουμε λοιπόν με τον Ντικινή αρχικά να έρθει το βράδυ στη Θεσσαλονίκη καλώς εχόντων των πραγμάτων και στη συνέχεια αύριο να υπογράψει το συμβόλαιό του. Υπάρχουν και τα άλλα θέματα με τον Σέρο, με τον Μενέντες, με ποδοσφαιριστές δηλαδή που υπάρχει μια προφορική συμφωνία, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει η ανακοίνωσή τους. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν είναι θέμα για το αν συνεχώς αλλάζουν κάτι, βάζουν, προσθέτουν, σβήνουν, γράφουν κάτι στο συμβόλαιο ή οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα γεγονός που προκαλεί μια ανησυχία. Από την άλλη πλευρά θεωρούν στην ΠΑΕ ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας για τις περιπτώσεις αυτές και την περίπτωση τόσο του Σέρο, του Αργεντίνου αμυντικού χαφ, όσο και του Μενέντες, του πλάγιου μπακ, που τόσο Ερέρα όσο και η διοίκηση θεωρούν ότι θα αποτελούν ποδοσφαιριστές που θα βρίσκονται στο ρόστερ της ομάδας στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Για το φίλο που, το Γιάννη που τώρα συντονίστηκε και ρωτάει για τον Ντικινή, είπα και λίγο πριν ότι αναμένεται σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη να μπει στο αεροπλάνο προκειμένου να φτάσει στην Θεσσαλονίκη και αύριο το πρωί να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας του με τον Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια με ένα πολύ καλό συμβόλαιο για τα δεδομένα και του παίκτη, ο οποίος θα πάρει παραπάνω από τα διπλά σε σχέση με αυτά που έπαιρνε στον Ατρόμητο, και αυτός ήταν και ο λόγος που δεν
ανανέωσε την συνεργασία του με την ομάδα του Περιστερίου, παρά το γεγονός ότι ήταν θετική η εισήγηση του προπονητή του στον Ατρόμητο. Και από εκεί και έπειτα να δούμε πώς ο Άρης θα δρομολογήσει και τις υπόλοιπες περιπτώσεις με τις οποίες έχει προφορικές συμφωνίες, αλλά προφανώς τώρα είναι θέμα προκαταβολών, είναι θέμα κάτι άλλο, δεν τις έχει ακόμα ενεργοποιήσει, με τις μέρες βεβαίως να περνάνε. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει πανικός από τη μία, από την άλλη όμως είναι δικαιολογημένο να υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο, γιατί βλέπει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κολλήσει στις δύο ανανεώσεις που έγιναν με τον Σόουζα και τον Τζανακάκη. Και βέβαια ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι άνθρωποι του Άρη ότι σε περίπτωση που αρχίσει και κινείται το θέμα στο μεταγραφικό επίπεδο και στο θέμα των ανανεώσεων και ξεκινάει να σχηματίζεται μια καλή ομάδα, αυτό θα έχει και την αντίστοιχη ανταπόκριση στα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν, που αυτή τη στιγμή έχουν μια υποτονική κίνηση. Τώρα δεν είναι δυνατόν ο Άρης να δίνει έναν αριθμό εισιτηρίων και τα έσοδά του ανά ημέρα να είναι 2.000 και 3.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι και ο κόσμος, είναι βέβαια και Ιούνιος ακόμα, και ο κόσμος όμως θέλει σε κάθε περίπτωση να δει και 5 πράγματα προκειμένου να βοηθήσει και αυτός από την πλευρά του με το εισιτήριο διαρκείας. Πάντα βέβαια μπαίνουμε σε μια τέτοια κουβέντα αυτή την εποχή, αλλά μιλάμε πλέον για την επιστροφή της ομάδας και θα ήταν καλό και η πλευρά της διοίκησης να αντιληφθεί ότι 2-3 συγκεκριμένες κινήσεις θα οδηγήσουν και τον κόσμο στα γραφεία της ομάδας προκειμένου να προμηθευτεί το εισιτήριο διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Θα πάμε στο διάλειμμα τώρα των 5.30, ήδη το ξεπεράσαμε κατά 5 λεπτά και όταν επιστρέψουμε θα σας πούμε και για την περίπτωση του Κώστα Διαμαντόπουλου, του ανθρώπου δηλαδή ο οποίος κατά τα φαινόμενα θα αναλάβει την θέση του, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς τεχνικός διευθυντής ο ρόλος ή αν είναι γενικός διευθυντής. Θα είναι ο άνθρωπος δηλαδή που θα κινεί τα νήματα εντός της ΠΑΕ Άρης ως ο άμεσος συνεργάτης του Θόδωρου Καρυπίδη και θα βοηθήσει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο κομμάτι την ομάδα, γιατί θα απεμπλακεί και ο πρόεδρος από αυτή την κατάσταση. Έχω την αίσθηση ότι με βάση και το βιογραφικό του σίγουρα είναι μία από τις περιπτώσεις των ανθρώπων στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου που με βάση και την παρουσία του στον Παναθηναϊκό την τελευταία σεζόν αλλά και παλαιότερα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και το βιογραφικό διαθέτει για να βρεθεί στην θέση, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και ένας άνθρωπος που μετά από πάρα πολλά χρόνια θα έχει τη δυνατότητα ο Άρης να τον αξιοποιήσει, όχι μόνο για να έρχονται ποδοσφαιριστές αλλά να μπορούν και να πουλούνται ποδοσφαιριστές, γιατί το έκανε με ιδιαίτερη επιτυχία αυτό στον Παναθηναϊκό. Θα το συζητήσουμε και αυτό το θέμα, θα σας πούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, όπως και κάποιες άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που απασχολούν την ομάδα. Πάμε τώρα στο break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 45 λεπτά και μετά από τις 5 Λίμπρο 107,4 All About Άρης On Air. Χρήστος Θοτσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος σήμερα πίσω τα μικρόφωνα. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Γκεστάρ. Έτσι, ο Αδιέβων. Λοιπόν, στη βροχερή Θεσσαλονίκη που. Που θυμίζει. Πού απάς. Κάτσε εδώ. Κάτσε εδώ, μια χαρά είναι. Είχαμε πάμε και σε αεροδρόμιο. Μας δώσετε ρεπορτάζ. Θα σας δώσουμε και ρεπορτάζ. Λοιπόν, στη βροχερή Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρέωσεων της κινητής τηλεφωνίας. Μαζί μας και ο Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Έχουμε και Μουντιάλ σε εξέλιξη. Δανία, Γαλλία και Αυστραλία, Περού. Το πρώτο είναι στο 0-0, το δεύτερο είναι στο 0-1. Κερδίζει το Περού. Έχει το προβάδισμα. Θα τα παρακολουθούμε και αυτά. Τι έλεγες φίλε σου πρώτο κομμάτι της εκπομπής, γιατί ήμουν στα τηλέφωνα. Αυτός είναι μαύρος, λέγεται Γιόργενσεν ο μαύρος. Ποιος ρε. Έχει Δανία μαύρο Γιόργενσεν. Μπορεί να μήπως ήταν λίγο. Λίγο μαύρο. Έχει μαύρο ρε φίλε. Το 13, ποιος είναι το 13. Αυτός εδώ πέρα δεν το βλέπεις. Αυτό σου λέω. Δύο, όχι, αυτός είναι ο δεύτερος. Έχει κι άλλο να, ημίχρονο. Δεν άφησε να εκτελεστεί το φάουλ. Τι θεώρησε αυτό. Μάλιστα, είχε φάουλ η Γαλλία και δεν το άφησε να εκτελεστεί. 0-0, ημίχρονο. Γαλλία, Δανία. Έχει μαύρο παίχτη Δανία. Καλά, να το πει έχει μαύρο παίχτη Γερμανία. Μαύρο σου κιόλα, όχι μαύρο.
Εντάξει. Λοιπόν, άρα έχουμε μήχρονο και στα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη το Μουντιάλ. Δανία, Γαλλία 0-0 και Αυστραλία Περού 0-1. Εντάξει, ξεθύμιναν το θέμα με τον Πλατέλα. Γιατί έχω χάσει και λίγα επεισόδια. Τι έγινε, ακόμα σχολιόμαστε. Το θέμα με τον Πλατέλα θα ξεθυμάνει όταν. Θα αρχίσει να κινείσαι στο μεταγραφικό παζάκι. Όταν κάνει μια καλή ομάδα. Ναι. Διότι δεν είναι. Αυτή τη στιγμή θέμα με τον Πλατέλα υπάρχει γιατί ακριβώς δεν έχεις ενισχύσει την ομάδα. Αν το θέμα του Πλατέλα έβγαινε μετά από 20 μέρες που θα έχεις πάρει 15 παίκτες, δεν θα λέγει κανένας τίποτα. Το θέμα είναι ότι ο Πλατέλας έφυγε. Βέβαια, πας να πάρεις έναν παίκτη και είσαι πάρα πολύ κοντά. Λογικά αύριο θα πέσουν υπογραφές αφού έρχεται το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Ο οποίος δεν μπορεί να πει κάποιος ότι σιγάρε ποιος είναι αυτός. Έτσι. Ή γιατί διώχνεις τον έναν και παίρνεις τον άλλον. Γιατί και ο Ντικινή είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Απ' την άλλη, υπάρχουν κάποιοι που λένε κράτα και τους δύο. Αυτό, παιδιά. Να έχεις δηλαδή έναν. Να έχεις τέτοια συμβόλαια στον πάκο δεν μπορείς. Το ότι ο Πλατέλας από όλες τις ομάδες τις πιθανές δεν πάει σε κάποια από τις ομάδες της πρώτης οκτάδας, δεκάδας του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά πάει στον Όφη. Και αυτό δείχνει κάτι. Έτσι, γιατί δεν πήρε λεφτά, ίσα-ίσα πήγε με λιγότερα χρήματα από ό,τι θα έπαιρνε στον Άρη. Πήγε όμως σε μια ομάδα, θα συμπληρώσω εγώ σε αυτό που λες, που ξέρω ότι θα έχει έναν ηγετικό ρόλο. Μα είναι βασικό αυτό. Ναι, και το ψάχνει και αυτό. Στον Άρη, επίσης ήξερε, παρόλο που συμφώνησε στα χρήματα, ότι ο προπονητής δεν τον είχε στις βασικές του επιλογές. Και καλός ή κακός, ανεξάρτητα από το τι προσφέρει ο καθένας και το τι πιστεύουμε και όλοι εμείς. Και όχι επειδή δεν το θεώρησε καλό παίχτη. Ναι. Το έχουμε πει αυτό, έτσι. Εντάξει, όλοι οι προπονητές έχουν συγκεκριμένα πράγματα. Τα ανέλησα όσο γινόταν περισσότερο χθες. Ναι. Έχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία ζητάνε από τους παίκτες. Και ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Ο Ερέρα θέλει να παίξει με τον αλφα τρόπο παιχνιδιού, ο οποίος με τη δική του άποψη, γιατί αυτός είναι που θα το εφαρμόσει, δεν εξυπηρετείται από τον Πλατέλα ή από τέτοιο στυλ ποδοσφαιριστή. Θέλει πιο γρήγορους, από τους λεγόμενους κοντούς, να το πω έτσι απλά, θέλει πιο γρήγορους παίκτες, οι οποίοι να δίνουν μια πολύ μεγάλη έμφαση και στην άμυνα. Θα μου πει κάποιος τώρα, γιατί το είδα να γράφεται κιόλας, ο Νασλίδης είναι γρήγορος που δίνει έμφαση στην άμυνα. Αυτό ακριβώς. Ο Νασλίδης είναι σεντερφόρ. Και ο Νασλίδης θα έρθει πιο λίγα λεφτά. Και δεν είναι μόνο τα λεφτά. Ο Νασλίδης θα έρθει για να παίξει δεύτερος, ίσως και τρίτος σεντερφόρ. Δεν θα έρθει για να παίξει βασικό εξτρέμ. Ναι. Και ο Πλατέλας. Όλα αυτά καλώς ή κακό παίζει. Ο κόσμος φυσικά λέει: καλά, μένει ο ένας, φεύγει ο άλλος. Γιατί ο Ντούνης, ο ένας ο άλλος. Εντάξει, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Σίγουρα μπαίνουν σε μια συγκεκριμένη λίστα που κάνουν η διοίκηση με τον προπονητή και γίνονται οι επιλογές. Ο προπονητής δεν είπε να φύγει ο Πλατέλας, δεν τον θέλω με τίποτα. Ο προπονητής είπε, κοιτάξτε να δείτε, άμα θέλει να είναι δευτεροτρίτη επιλογή και να παίρνει και από το μπάτζετ το οποίο έχουμε 60, 70, 80 χιλιάρικα, κρατήστε το. Ας μην, αυτό ακριβώς. Εγώ πάντως παίχτη ο οποίος θα παίρνει 110, 120 και θα τον έχω μεταξύ Πάγκου και Κερκίδας, θεωρώ ότι είναι λάθος για την ομάδα να μείνει. Η συμφωνία στο οικονομικό υπήρχε του Πλατέλα με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Υπήρξε και μια προσπάθεια το Σάββατο τελικής κουβέντας συζήτησης με τον προπονητή μήπως υπάρξει ένα σημείο επαφής. Ο προπονητής όμως είχε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία επέλεξε. Τώρα, αν θέλουμε να καλλιεργήσουμε την εσωστρέφεια είτε να βρίζουμε τον προπονητή, ακόμα και αυτό είδα. Καλά, ναι. Άρχισαν μοίραζαν μπούλους κάποιοι. Με τον μπούλο είτε να, ναι, είτε να προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε την εσωστρέφεια, ένα οικονομική λόγια, αυτό το ένα τ' άλλο. Εντάξει, αυτό είναι το μόνο εύκολο και ειδικά στον Άρη. Υπάρχουν αυτοί. Την άλλη, ναι. Για να σας το τελειώσω. αρχίζουμε και είμαστε λίγο πίσω. Είμαστε λίγο πίσω υπό ποια έννοια. Δεν έχει χαθεί τίποτα. Ούτε ξεκινήσει καμιά προετοιμασία, ούτε έχει πάει οπουδήποτε. Απλά όταν λίγες μέρες πριν την προετοιμασία έχει κάνει δύο ανανεώσεις και επικοινωνιακά δεν σε βοηθάει αυτό. Ούτε ερωτηματικά. Ναι. Πρέπει να βοηθήσεις τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή ως Άρης. Πρέπει να τρέξεις ζητήματα. Γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι και μπορώ να καταλάβω αν κάποιος ξένος ποδοσφαιριστής ζητάει να αλλάξει το ενίκιο και από 600 να το κάνει 650 και από το αυτοκίνητο να θέλει να έχει πάρει ένα αυτοκίνητο με 5 ρόδες αντί για 4 ρόδες και όλα αυτά να θέλει να τα γράψει μες στο συμβόλαιο. Ναι.
Αυτό που δεν δικαιολογώ τη διοίκηση, χωρίς να ξέρω φυσικά όλες τις παραμέτρους, είναι στο θέμα του ξεκαθαρίσματος του τωρινού ρόστερ. Γιατί εγώ είμαι βέβαιος ότι παίκτες όπως ο Παυλίδης, παραδείγματος χάρη, που έχουν, λέω, ένα όνομα που, έχει, που υπάρχει θετική εισήγηση από τον προπονητή για παραμονή και με τα δεδομένα που, ναι, που ξέρουμε. Δεν γίνεται να έχει στάσει σήμερα και ακόμα να μην έχει τελειώσει το θέμα αυτό. Και όπως είναι ο Παυλίδης, υπάρχουν άλλες 4-5 περιπτώσεις. Δεν γίνεται επίσης. Όχι, δεν γίνεται. Γίνεται. Απλά έχεις, το έχεις αφήσει λίγο πίσω. Θα πρέπει κάποιοι ποδοσφαιριστές. Παράδειγμα, λέω ο Δελιζήσης. Ο Δελιζής έχει συμβόλαιο με την ομάδα και έχει θετική εισήγηση από τον προπονητή. Ναι. Θεωρώ ότι ο Δελιζήσης πρέπει να δεχτεί ένα τηλεφώνημα που να του λέει ότι. Δελιζήση μου. Κόλλησα τώρα, ξέχασα το μικρό του. Γιώργο. Αυτό πάνω από εκεί. Γιώργο, 2 του μηνός ιατρικές εξετάσεις, 4-5, πότε είναι, δεν ξέρω πότε θα είναι η πρώτη προπόνηση. Είσαι στο πρώτο γκρουπ. Ένα τηλεφώνημα που στην ουσία θα του δώσει μια πληροφορία εντός εισαγωγικών άχρηστη, αλλά με το δώσιμο αυτής της πληροφορίας θα λες στον κάθε Δελιζήση ότι εσύ υπολογίζεσαι. Έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή, ναι, μεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές, δεν θα πω τώρα ονόματα, υπάρχουν 2, 3, 4 ποδοσφαιριστές οι οποίοι, ναι, μεν έχουν συμβόλαιο, αλλά είτε υπάρχει αρνητική εισήγηση από τον Ερέρα, είτε είναι στις προθέσεις να τους πάρουν, να τους πούνε, παιδιά, βρείτε ομάδα. Αυτούς πότε περιμένουμε, να τους πάρουμε Δευτέρα πρωί. Και πρόσεξε. Αυτούς όλους, λοιπόν, για να στο τελειώσω, ναι, θα πρέπει να τους τελειώσει. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, Τσουμάνης, Ντούνης, Πασάς. Ξεχνάω κανέναν. Διαμαντόπουλο. Όχι, αυτή, όχι. Πέρσι που λέω. Διαμαντόπουλο έχει συμβόλαιο, είναι στην πρώτη κατηγορία με το Δελιζήση. Δηλαδή, αν τον θες αυτόν. Ναι. Είπε στο Διαμαντόπουλο τώρα. Πολύ ωραία. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ή ο Νασλίδη θα έρθει ή ο Διαμαντόπουλο. Αυτό είναι αίσθηση, δεν είναι πληροφορία. Και με τον Νασλίδη να πλησιάζει. Άρα, ας υποθέσουμε ότι ο Διαμαντόπουλο. Που και γι' αυτό κάποιες φορές πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν λέμε και γράφουμε ότι έγινε ανανέωση ο Διαμαντόπουλου και τα λοιπά, με τον οποίο δεν υπήρξε ποτέ επαφή μέχρι στιγμής. Ας τον κρατήσαμε στην ομάδα. Αλλά εγώ σου λέω, πες, ας πούμε, ότι ο Διαμαντόπουλος είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν τον θες για την επόμενη σεζόν. Δεν πρέπει να το πάρεις το παιδί και να το πεις, να τον ενημερώσεις. Είναι και το ηθικό απέναντι σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Γιατί πρόσεξε και αυτοί, πρέπει να ξέρουν τι θα γίνει και αν θα έχουν μέλος στην ομάδα για να δουν. Απ' την άλλη, μπορεί να βγουν διαφορετικό. Κάποιον άλλο θα δουν στην καριέρα τους. Μια ομάδα σου λέει: έχω 4-5 παίκτες, γιατί τόσοι είναι, με συμβόλαια τα οποία δεν τους θέλω. Ότι παραμένει ως έχει κατάσταση. Τους κρατάω, ρε φίλε, και τους αποδεσμεύω, δεν θα είναι ούτε η πρώτη, τελευταία, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Απλά θα ήταν καλό. Να πάμε σε ένα ξεκαθάρισμα, λοιπόν, με αυτούς που δεν έχουν συμβόλαιο. Παράδειγμα, για μένα πρέπει να πάρεις τον Πασά, να τον πεις ευχαριστώ πολύ για τη χρονιά και τα λοιπά. Δεν συνεχίζεις εσύ. Αγόρι μου, σε θέλω στην προετοιμασία. Γιατί, να είσαι τρικά. Ναι, γιατί είσαι στο. Ναι. Έλα εδώ να δούμε να κάνουμε και μια άκρη. Έλα εδώ, Ρτσουμάνι, είσαι τόσα χρόνια στην ομάδα. Σε θέλω να είσαι για τα ιατρικά. Ή ο προπονητής αποφάσισε δεν θα είσαι στο πρώτο. Έτσι και θα ξέρεις κι εσύ. Και θα μπορέσει να τρέξει να δρομολογήσει κάποιες ανανεώσεις. Άρα και ο κόσμος δεν θα είναι αυτό που λέει: 2 ανανεώσεις έχουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και θα ξεκαθαρίσεις από τους παίκτες που έχουν συμβόλαιο ποιοι είναι οι σίγουροι 100%. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Και θα προχωρήσεις στη συνέχεια τα μεταγραφικά σου πιο εύκολα. Γιατί, παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει και ο άλλος κίνδυνος. Να σου έρθουν κάποιοι από αυτούς τους παίκτες και να σου πούνε. Θέλω να φύγω. Θα κρατήσεις παίκτες οι οποίοι θα σου πούν θέλω να φύγω. Φυσικά και όχι. Πάντα βέβαια σε αυτό υπάρχει μια παράμετρος, γιατί λέω ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και ήρεμοι. Μπορεί η διοίκηση να τα έχει δρομολογήσει όλα αυτά. Να έχει δρομολογήσει, παραδείγματος χάρη, να δώσει με μεταγραφή τον Νίκο Παπαδόπουλο στον Πανελευσυνιακό. Δεν πάω. Εντάξει. Να τα έχει δρομολογήσει και να ναι, είναι δρομολογημένα. Να περάσει και στην πράξη όλο αυτό το σχεδιασμό. Αυτά λοιπόν, αυτό του είδους ο σχεδιασμό, γιατί εγώ ξέρω ότι σε σχέση με τους ξένους παίκτες υπάρχουν, το λέγαμε και προχθές, υπάρχουν κάποιες πρώτες προφορικές συμφωνίες με κάποιους ποδοσφαιριστές. Αλλά βλέπεις. Και με το Βέλεθ είχε συμφωνία, ο οποίος μάθαμε τώρα σήμερα ότι ήταν να κάνει προσφυγή για να μείνει ελεύθερος από την Βίσλα. Και χθες η Βίσλα τον πλήρωσε. Ναι, αυτό όμως απ' την άλλη δείχνει και έναν χειρισμό ψιλοπερίεργο από την πλευρά του Άρη. Πρώτα εξασφαλίζεις
ότι έκανε προσφυγή και μετά πας στη διαδικασία δικής σου συμφωνίας μαζί του. Γιατί αν το έχεις αφήσει στο φλού, τον πληρώσει, δεν τον πληρώσει η Βίσλα, έχεις αυτόν τον κίνδυνο που δημιουργήθηκε, που προκλήθηκε τώρα. Πάλι μπορεί να έρθει ο παίκτης, πάλι μπορεί απλά να ζητήσει να μείνει ελεύθερος από τη Βίσλα. Είναι πολύ λίγες πιθανότητες πλέον. Δεν ξέρω αν είναι λίγες. Εγώ θεωρώ ότι αυτά πολλές φορές και παιχνίδια το μάνατζερ. Να πάρω κανένα κοσαράκι από τη Βίσλα, να πω και στον Άρη, είχαμε πει 80, κάντα 100. Παράδειγμα λέω τώρα, έτσι. Ναι. Κάντα 100 γιατί πρέπει, γιατί θα χαρίσω και 20 τη Βίσλα φεύγοντας. Αυτά είναι και παιχνίδια το μάνατζερ πάρα πολλές φορές. Μακάρι να υπάρξει μια ανατροφή. Μια ανατροφή. Ανατροφή. Μια ανατροφή θα την έχουμε λοιπόν. Σαν την ανατροφή του Ντικινή. Ναι, μακάρι να υπάρξει μια ανατροφή στην υπόθεση του Βέλεθ. Είναι δύσκολο μετά από αυτό την εξέλιξη που έχω κλείσει το στόπερ, να ξέρει να του. Αλλά. Αυτό είναι. Α, δεν το λέω. Εξαιρετικό. Δεν το λέω. Πολύ καλό βλέπω εδώ και γεμάτο πρωτάθλημα. Λίγο αργό φίλο. Πέρσι. Πάντω ο Βέλεθ είναι ένα παίκτη τον οποίο ο Εράκα. Και δεν σ' αρέσει αυτός. Ο Ερέρα τον θέλει πολύ. Δεν θα πω τον ήθελε. Τον θέλει ακόμα, απλά είναι δύσκολη η περίπτωσή του γιατί έχει ένα βασικό στοιχείο που ψάχνει ο Ερέρα στους περισσότερους βασικούς παίχτες που υπολογίζει. Έτσι, τόσο αναπληρωματικούς. Το ότι για στόπερ δηλαδή είναι αρκετά γρήγορος. Ή όπως συνηθίζω να λέω εγώ, γιατί θεωρώ ότι κεντρικός αμυντικός γρήγορος δεν υπάρχει. Δεν είναι τόσο πολύ αργός, να το πω έτσι. Και μπορεί να αγωνιστεί όχι μόνο σαν στόπερ αλλά και ως αμυντικό χαφ. Κατά τον ρόλο, είναι ένα παίκτη που ήταν η πρώτη επιλογή και είναι η πρώτη επιλογή για τον Ερέρα. Απλά πλέον μετά από αυτήν την εξέλιξη που είχαμε με τη Βίσλα, δυσκολεύει. Εντάξει, πλέον μετά το χθεσινό. Στόπερ, ναι. Βρίσκει 588. Κοίτα, πλέον μετά το χθεσινό, εξετάζει και άλλε εναλλακτικέ που έχει. Ναι, μία. Εντάξει. Μία είναι αυτή που μου δείχνει εσύ. Ναι. Λοιπόν. Λένε αυτοί. Λέω εγώ. Λε εσύ. Λοιπόν. Θα περιμένουμε να δούμε τι επόμενε μέρε. Το ψάχνει ο Άρης. Ψάχνεται γενικότερα κατάξει όλε τι θέσει. Και για το φορ προχωράει τις διαδικασίες. Μάλιστα, μια περίπτωση, ειδικά τα τελευταία 24 ώρα, ο Ρέρα την έχει ξεχωρίσει. Δεν ξέρω αν θα προκύψει κάτι μέσα επόμενες ημέρες. Θα πάμε στο διάλειμμα, Βασίλη Καβαδία. Να πάμε, γιατί καταρχήν το πρόγραμμα θα το διαμορφώσουμε ως εξής. Εμείς θα πάμε μέχρι παρά 10. Ωραία. Για να κάνουμε break 7 παρά 10, ωραία. Βασίλη. Γιατί 7 η ώρα είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, σωστά. Μόλις επιστρέψει. Θα είναι ο Δημήτρης ο Δανακτής εδώ στο στούντιο. Ναι. Άρα εμείς θα πάμε 7 παρά 10, θα κάνουμε και το break 27 και παρατέταρτο, η ώρα. Παρατέταρτο, μη σου πω, Βασίλη μου. Θα το δούμε, να τελειώσουν λοιπόν, τα... Να τελειώσουν και τα μάτς. Μόλις γυρίσουμε θα πούμε και 2-3 λόγια για το θέμα του τεχνικού διευθυντή και τις επαφές του Άρη. Αφού πούμε για τον τεχνικό διευθυντή, μετά ένα πενταλεπτάκι θα μιλήσουμε μόλις επιστρέψουμε. Λίγο ακόμα, ναι, και θα ανοίξουμε γραμμές. Και θα ανοίξουμε γραμμές να τα συζητήσουμε όλα αυτά με ηρεμία, σύνεση και αποφασιστικότητα που βέβαια αυτή πρέπει να τη δείξει η διοίκηση. Έτσι. Πρώτιστα. Και μπορεί από αύριο να τη δείχνει ο γενικός διευθυντής. Που εγώ δεν νομίζω τεχνικός. Ότι ο Διαμαντόπουλος θα είναι τεχνικός διευθυντής, όπως το λες με την νέα, θα είναι γενικός διευθυντής. Θα το αναλύσουμε και όταν γυρίσουμε το διάλειμμα. Πάμε, Βασίλη μου, και επιστρέφω. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο 107,4, όλα about Harrison Air. Χρήσαν τον Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Παρά θα πάμε και τις 7, 7 παρακάτι, γιατί σε 7 η ώρα έχουμε ΠΑΟΚ, έχουμε φιλικό για τον ΠΑΟΚ και πάμε να μάθουμε τις ενδεκάδες του συγκεκριμένου αγώνα. Πάμε κατευθείαν στην Ολλανδία και στον Σταύρο Κόλκα. Σταύρο μου, τι γίνεται? Νίκο, καλησπέρα, κλείσατε την Τεκινή. Ναι, φίλε, έρχεται το βράδυ. Καλή μεταγραφή. Καλή. Γρήγορος, ξέρει μπάλα και χάνει πόδι. Εντάξει, δεν έχει και 80% ευστοχία. Στον γκολ δεν βγαίνει τόσο εύκολα, αλλά πέρσι και γκολ δίκη και ενέργεια εσύ και μια χαρά παίξει. Μια χαρά. Πάνω από εκεί που σας περίμενε αυτός. Αυτός εκεί. Πού μας είχες, ρε φίλε, δηλαδή. Περίμενα πιο κάτω εδώ. Πιο... Δεν υπάρχουν σοβαροί φίλοι, τι εύκολο είναι. Καλά, ναι, να σου πω κάτι. Δεν είναι μόνο και ο Άρης. Περισσότερες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν κινούνται. Πλην του ΠΑΟΚ δηλαδή που έκανε τώρα αυτή την κίνηση που έκανε. Καλά, και ο ΠΑΟΚ έχει πάει σε μια φορά ακόμα. Μην αγχώνεσαι. Ναι, και εσείς έχετε ακόμα δρόμο. Έχουμε το κόμμα. Εμείς είμαστε λίγο 31 Αυγούστου. Το κάνουμε με αγωνία. Αγωνία με δαχτάρα. Τέλος πάντων. Πάμε λίγο να δούμε τις δύο δεκάδες που θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ. Η πρώτη, κλασικό 4-2-3-1 βέβαια. Η πρώτη με αρκετές έτσι. Πώς θα το χαρακτηρίσω τώρα, new entry επιλογές. Κάτω τα δοκάρια είναι ο Πασχαλάκης, Μιχόγεβιτς και Κρέσπο που είναι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Στο δεξιά ακροωμάτως, στο αριστερό ο νεαρός ο Μπαρογιάννης που είναι box-to-box half,
Αλλά λόγω του ελλείμματος που υπάρχει στα αριστερά μπακ στην δεδομένη χρονική στιγμή και με το γεγονός ότι ο Βιερίνια προστατεύεται λίγο γιατί προπονήθηκε με αρκετή ένταση και είχε κάποιες μικρονοχρήσεις, πάει σε μια ειδική διαχείριση, άρα παίρνει τη θέση του νεαρός ο Μπαλογιάννης. Στα χαφ Μαουρίτσιο Κάνιας, Ελκαντουρί στο 10, Πουλούρη στην κορυφή της επίθεσης, δεξιά ο Ζαμπά, αριστερά ο Μπίσεσμα, το καμάρι της Ολλανδίας και του Σουρινάμ, θα ξεκινήσει στα αριστερά της επίθεσης. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ θα παραταχτεί με ένα πιο ορθολογικό σχήμα με αρκετούς νεαρούς Έλληνες βέβαια. Ο Σιαμπάνης είναι κάτω δοκάρια, Βαρέλα και Μάρεζας στο κέντρο της άμυνας. Κίτσιου δεξιά. Λεβέκ υπάρχει, ναι, στα αριστερά. Χαρίση Σάχοφ, οι δύο κεντρικοί μέση. Στο 10 ο Πέδικας δεξιά, ο Λιμνιός αριστερά, ο Λάμπρου. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιάννης Μιστακίδης. Αυτές είναι οι δύο ενδεκάδες που θα δούμε τον ΠΑΟΚ. Τώρα για την Γκένκ, όσο μας ενδιαφέρει. Είναι η Άντερ 20, δεν είναι η πρώτη της ομάδα. Ουσιαστικά είναι ένα καλό αφιλικό παύλα προπόνηση για τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο, μετά από μια σειρά αρκετών δύσκολων προπονήσεων. Θα δούμε το δεύτερο δεκάδα της Γκένκ στη συνέχεια. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι η δεκάδα του ΠΑΟΚ. Επιστροφή στα στούντιο του Δήμπερο Κοντό 7,4 για τη συνέχεια του All About Rallys. Νίκο μου. Σταύρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε ακούσουμε και στις 7 με την μετάδοση του φιλικού, του ΠΑΟΚ με την Γκένκ. Λοιπόν, ακούστε και αυτά. Νίκο μου, Σταύρο μου. Αδελφέ μου. τι ρε φίλε, είμαστε ένας όμιλος. Δεν αντιλέγω. Είμαστε εδώ πέρα όλοι αγαπημένοι και μονιασμένοι. Δεν κατάλαβα. Μια χαρά. Είδες που σου κάνει και ανάλυση γιατί ο Σταύρος θα θέλει να μιλήσει για ποδόσφαιρο και δεν θέλει να κουλαντρήσει. Είναι καλός, ναι, είναι πολύ δυνατός. Είδες που σου κάνει μέσα σε ένα λεπτό μια ανάλυση του Ντικινή πραγματικά με τα στοιχεία τα οποία έχει και βέβαια έχοντας παίξει 4 φορές πέρσι ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο, έτσι. Έχει, ναι, νομίζω μια πολύ γεματή εικόνα για τον παίχτη. Ένας καλός ποδοσφαιριστής. Και να έχει τα χαρακτηριστικά αυτά ακριβώς που είπε. Και δεν χρειάζεται και διάστημα προσαρμογής γιατί ξέρει την ελληνική πραγματικότητα και δεν είναι ότι φέρνεις κάποιον παίχτη το εξωτερικό προκειμένου να τον βάλεις έτσι. Ο Έριξεν ένα σουτ, η μπάλα περνάει out, έχουμε δεύτερη μήχρονα στο Μουντιάλ, στο 59 Δανία. Πες χορηγούς μας για να πάμε και στον κόσμο. Γιαννόπουλος, σέρβις κύριε και κύριοι, που έχετε φορτηγά. Θα πάτε για να αλλάξετε σούστες, αερόφους και σαμορτισέρ στις καλύτερες τιμές. Αντικατάσταση πετάλων στα φορτηγά, 4 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης στο κεντρικό φανάρι Πόντου στο Καλοχώρι, τηλέφωνο 2-3-10-751-933, στοίχημαν.gr και συνεχίζει το παιχνίδι δυνατά με τα smart notifications στο στοίχημαν. Άμεσα ενημερώσει το κινητό σου για το τι συμβαίνει στον αγώνα και την κατάληξη του δελτίου σου. Και ο Φτίκας, θα πάτε στην εκθεσή του για να συνδυάσετε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόλλωνος 37-39 κάτω τούμπα πάνω τον κήπο του καλού. Τηλέφωνο 2-3-10-905-503. Να πούμε τώρα για την Διαμαντόπουλο. Πες μας για Διαμαντόπουλο για να... Λοιπόν, για να ανοίξουμε και τις γραμμές. Μέχρι το βράδυ να μην υπάρξει η τελική επαφή, όπως φαίνεται, ανάμεσα στο πρώην γενικό κουμάντο του Παναθηναϊκού και τον Θόδωρο Καρυπίδη. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές οδεύουν προς γάμο εν ώψη της νέας σεζόν. Με τον Διαμαντόπουλο να ετοιμάζεται να αναλάβει ένα ρόλο τεχνικού διευθυντή που όταν λέμε τεχνικός διευθυντής όχι όμως αυτός που θα είναι επιφορτισμένος μόνο με το αγωνιστικό, την εξέβρεση παικτών γιατί είναι και γνώστης της ελληνικής αγοράς. Τόσα χρόνια που εργάζεται ως ατζέντης, θα είναι και ένας άνθρωπος γενικότερα που θα συμβάλλει με τις γνώσεις του και την εμπειρία του γενικότερα στην λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος και του αγωνιστικού τμήματος. Είναι κιόλας και από εδώ Θεσσαλονικιός. Και ο ίδιος βλέπει με πολύ θετικό μάτι την προοπτική του Άρη. Μέχρι το βράδυ αναμένεται να υπάρξει οριστική εξέλιξη και ενδεικτικό του όχι μόνο του τρόπου που λειτουργεί ο κύριος Διαμαντόπουλος αλλά και του ότι οι δύο πλευρές είναι αρκετά κοντά είναι και το γεγονός ότι ο Διαμαντόπουλος έχει συνομιλήσει ήδη με τον Πάκο Ερέρα. Μια σύντομη συνομιλία βέβαια, τα είπανε για καμιά ώρα, όχι παραπάνω. Θέλει και ο ίδιος, αν τελικά δώσει τα χέρια με τον Θόδωρο Καρυπίδη, να έχει και μια γνωριμία καλύτερη με τον Ισπανό τεχνικό και να μιλήσουν πολύ περισσότερο για την ομάδα, για το αγωνιστικό και όχι μόνο. Έχουν κάνει όμως ήδη μια πρώτη επαφή. Τα έχουν πει οι δύο άνδρες και εφόσον ο Άρης συμφωνήσει με τον κύριο Διαμαντόπουλο, θα έχουν συχνή και καθημερινή συνεργασία. Άρα λοιπόν, μέχρι το βράδυ αναμένεται να έχουμε οριστική εξέλιξη. Αν όχι μέχρι το βράδυ, το αργότερο μέχρι αύριο το πρωί. Θα τελειώσει το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο
οδεύει όπως φαίνεται προς συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0-287-3-8. Να μιλήσουμε για την κοινή, να μιλήσουμε για μεταγραφές, να μιλήσουμε για τεχνικό διευθυντή, να μιλήσουμε γενικότερα για τα ζητήματα που σας απασχολούν, πάνω απ' όλα όμως με ηρεμία, γιατί μπορεί όλους μας να μην μας χτυπάει πολύ καλά το γεγονός ότι ο Άρης μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει την προετοιμασία του δεν κινείται όπως πρέπει, αλλά εντάξει, χρόνο ακόμα έχουμε. Βέβαια, δεν πρέπει στην ΠΑΕ να βασιστούν σε αυτό το πράγμα και να εφησυχαστούν σε καμία περίπτωση. Ο Άρης, όπως έλεγε και ο Χρήστος πριν, ήρθε η ώρα να δείξει αποφασιστικότητα. Η αποφασιστικότητα, συμφωνίες και ανακοινώσεις. Αποφάσεις για αποδεσμεύσεις και παραμονές. Όλα αυτά λοιπόν σας περιμένουμε να τα συζητήσουμε. Ανοιχτές οι γραμμές. Βασίλη, με έχουμε ήδη μήπως κάποιον? Όχι. 2-31-0, 2-87 και 3-8 για να τα πούμε όλα μέχρι και τις 7. Αλλιώς εδώ πέρα θα σας κάνουμε περιγραφή του Μουντιάλ. Γνωστό? Όχι. Α, γιατί υπάρχουν και περίεργα γνωστά. Με απόκρυψη? Δεν σου με κάλεσε. Γιάρξα. Έχεις σκεφτεί αυτό το ID? Φυσικά το έχω. Και εγώ το έχω, φίλε, γιατί καμιά φορά παίρνουν διάφοροι που δεν πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο και θες να τους αποφύγεις. Όχι τράπεζα, εντάξει, εγώ ευτυχώς με τράπεζα μπλεξίματα δεν έχω. Εντάξει, μακριά από μας. Εμείς που έχουμε, εντάξει. Μακριά από μας αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, το 23-10-2-7-3-8 είναι στη διάθεσή σας, λοιπόν. Έτσι. Φέβαια, θα μου πεις ο κόσμος να βγει να σχολιάσει τι είναι λίγο, ναι, να σχολιάσει τα ίδια. Είναι λίγο μουδιασμένος, θα λέγαμε, βλέποντας ότι δεν κινείται κάτι μέσα στιγμής. Πάντως το βράδυ, για όσους δεν το ακούσατε και νωρίτερα, έχετε ότι κινείται Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το θετικό. Γύρω στις 11 παρά, για να περάσει όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ αύριο από τα ιατρικά, να ρυθμιστούν και τελευταίες λεπτομέρειες και αν όλα πάνε καλά, να πέσουν και οι υπογραφές με το Γάλλο επιθετικό. Γιατί να μην πάνε καλά? Καλά, εντάξει. Εσύ, Χρυσανθέμη, ως πιο έμπειρος, δεν θέλω να προειδεάσω για κάτι αρνητικό. Όταν έρχεται... Αλλά πάντα πρέπει να κρατάμε έστω ένα 0,1% ότι ποδόσφαιρο είναι κάτι πες που να μην πάει καλά. Μέχρι να υπογράψει, δεν είναι παίκτης του Άρη. Αυτό ακριβώς. Αν με το καλό υπογράψει... Το ότι έρχεται είναι σίγουρα... Έχει συμφωνήσει, παιδί μου, έχει συμφωνήσει σε όλα. Τα έχει βρει στο οικονομικό, έχει βρει τις παραμέτρους, τις λεπτομέρειες που λέμε, τα σπίτια, τα αυτά, τα αυτοκίνητα. Τέλος πάντων, όλα όσα πρέπει να συμφωνήσει ένας ποδοσφαιριστής. Και έπειτα έρχεται για να κάνει το διαδικαστικό. Τώρα, αν στο διαδικαστικό έρθει και δει αντί για 5-3. Αυτά πολλοί κόσμος, φίλε, όμως δεν τα λαμβάνει υπόψη του που λες. Και όντως υπάρχουν το διαμέρισμα, το ενίκιο, το αυτοκίνητο. Και τα λοιπά, θυμάμαι... Να αρχίσει να τα λαμβάνει. Ναι, γιατί πλέον τώρα, ξανά όταν είσαι σε αυτήν την κατηγορία, αυτά είναι όλα παιδιά, ειδικά με τους ξένους, είναι μέσα στο κόλπο όλα αυτά. Να ξέρετε, το σπίτι, τι νίκιο θα έχει, τι αυτοκίνητο πρέπει να παρέχει αυτοκίνητο. Κουλουπού, κουλουπού. Εδώ μια φορά στην Β' Εστίγα Εθνική ήταν που είχε προκύψει κάτι τέτοιο, με τον Μποτουρίδη νομίζω, που είχε χαλάσει σε κάτι ενίκια. Γιατί είχαν, δεν τα βρίσκανε. Δεν τα είχαν συμφωνήσει, ναι, τα ενίκια και δεν τα μετά τα ζήτησε. Ενίκια με τον Μποτουρίδη, ναι. Και τελικά χάλασε. Και ο παίκτης πήγε στον Όφη. Και είναι ακόμα στον Όφη. Ακόμα ένας πρώην συμπαίκτης του Νικόλας Ντιγκίνη. Γενικά πάντως ο Νίκος Παπαδόπουλος του Όφη εμπιστεύεται το σκάουτινγκ του Άρη. Ναι, ότι φτάνουμε κοντά να πάρουμε, δεν το παίρνουμε ή ότι έχουμε πάρει, ναι, το τιμάει δε όντως. Δεν μπορώ να πω. Ποτουρίδης, Πλατέλα, ποιον άλλο, το Βαφέα. Α, το Βό τον ήξερε, εντάξει. Εντάξει, ναι. Το Βό τον ήξερε, το Βαφέα κι αυτός. Ο οποίος Βαφέας, κάτι πουλάκια λένε ότι προσφάτως σε κάτι παρέες που έκανε κάτι συζητήσεις και τα λοιπά, δεν αναφέρονταν και με τα καλύτερα λόγια στον Άρη, αλλά πριν κάποιους μήνες ήθελε να έρθει. Καλά, ο κάθε ποδοσφαιριστής. Ναι. Τα κάνουν αυτά τα πραγματάκια. Λοιπόν, μάλλον ο κόσμος βλέπει Μουντιάλ, φίλε. Και γιατί να μην βλέπει. Άμα του πει ρε φίλε, χθες που είχαμε την κοινή και τα λοιπά, ο κόσμος βγήκε. Ναι. Η μία γραμμή πίσω από την άλλη. Δεν ξέρω αν επειδή στην εκπομπή σήμερα. Μάλλον επειδή εγώ μπορεί να είμαι λίγο αντιτουριστικός, δεν ξέρω. Πιθανό. Κατάλαβες, μπορεί να είναι και αυτό. Μόλις ακούσανε, μπορεί να γυρίσανε. Αυτό να μωρέ τώρα. Άντε, άλλαξε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γι' αυτό θα πας τώρα στο διάλειμμα. Πάμε τώρα στο break για να επιστρέψουμε, για να βάλουμε γραμμές. Ή να σας πούμε και δύο πράγματα για τον μπάσκετ. Βεβαίως. Γιατί υπάρχουν και εκεί, ναι, κάποια πραγματάκια τα οποία τρέχουν. Κάποιοι παίχτες οι οποίοι έχουν προταθεί. Να δούμε τι ακριβώς συμβεί και σε αυτό το κομμάτι.
Άρα, κύριε Καβαδιά μου, πάνε τώρα στο break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 33 λεπτά και μετά από τις 6 ακούτε Libero 107,4, All About Harrison Air, Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Παρά θα πάμε για πρώτη ακόμα ένα τεταρτάκι, γιατί θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα παρατέταρτο παρά 10, αφού στις 7 υπάρχει το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Γκένκ, θα έρθει για να σας κάνει παρέα ο Δημήτρης Αθανακτσής με τη μετάδοση φυσικά του Σταύρου Κόλκα. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωση της κινητής τηλεφωνίας. Θα πάμε σε λίγο στον μπασκετικό μας ρεπόρτερ, τον Γιάννη Παραπονιάρη, για να μας πει τα νεότερα από το μπασκετικό μέτωπο, όπου διαβάζουμε στο All About Aries ότι στον Άρη αρέσει εισαγωγικά ο TJ Bray. Θα μας τα πει καλύτερα ο Ιωάννης που θα έχουμε μαζί μας και μαζί με όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που υπάρχουν από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στο All About Aries και για τον Λευτέρη Μποχωρίδη. Καλύτερα όμως θα μας τα πει ο Γιάννης Παραπονιάρης που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές στην Λίβερο. TJ Bray, τι είναι αυτός τώρα? Καινούριο φορτίο. TJ Bray, ο παίκτης που τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στον Κολοσσό, έπαιξε για πρώτη φορά στην χώρα μας και έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν με την ομάδα της Ρόδου. Βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του Άρη και μάλιστα οι κίτρινοι βρίσκονται σε επαφές με την πλευρά του παίκτη και συζητούν το ενδεχόμενο να συνεργαστούν την νέα σεζόν. Ο TJ Bray, ο οποίος η αλήθεια είναι πως μετά την αρκετά καλή σεζόν που έκανε με την φανέλα του Κολοσσού, είδε το κασέ του να αυξάνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και μάλιστα ο Προμηθέας ήταν μία από τις ομάδες της Basket League που είχε εκφράσει το ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Παρ' όλα αυτά, η υπόθεσή του δεν προχώρησε με την ομάδα της Πάτρας. Το ενδιαφέρον αποσύρθηκε και κάπου εκεί υπάρχει ο Άρης, ο οποίος έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για την απόκτηση του Bray. Ο 26χρονος Αμερικάνος guard forward, αριστερόχειρας, με καλό περιφερειακό shoot, με καλή διείσδυση, γενικότερα ένα παιδί το οποίο είναι αρκετά ταλαντούχος στην επίθεση, είναι αθλητικός, μπορεί να παίξει άμυνες, μπορεί να βοηθήσει στο κομμάτι των rebound. Φέτος μάλιστα είχε και 3,37 assist κατά μέσο όρο στα 27 παιχνίδια πρωταθλήματος που έπαιξε με τον Κολοσσό, οπότε έχει και τη δυνατότητα να δημιουργήσει στο επιθετικό κομμάτι. Γενικότερα είναι ένας παίκτης που συγκεντρώνει χαρακτηριστικά τα οποία αρέσουν στον Βαγγέλη Αγγέλου και έτσι η ομάδα έχει μπει σε διαδικασία να συζητήσει με την πλευρά του αθλητή το ενδεχόμενο της συνεργασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σε αυτό το στάδιο που βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις είναι σε καλό δρόμο και εκφράζεται η πεποίθηση ότι ίσως να κλείσει και θετικά μέσα στις επόμενες ημέρες το θέμα του Αμερικάνου και να είναι και αυτός τη νέα σεζόν στην ομάδα, προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια που θα γίνει από τον Βαγγέλη Αγγέλου και τα υπόλοιπα στελέχη της ομάδας. Μάλιστα. Μποχωρίδη. Αυτό το μάλιστα... Κάπως ακούστηκε λίγο. Όχι, Γιάννη μου, προς Θεού. Προς Θεού. Αστιαίωμα προφανώς. Λοιπόν, για το Λευτέρη Μποχωρίδη. Ο Λευτέρης Μποχωρίδης, ο οποίος αναχώρησε σήμερα για το Ισραήλ μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς καλαθοσφαιριστές για να παίξει στο τρίτο παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο 24χρονος Αγκάρ, ο οποίος εκπροσωπεί, ο οποίος βρίσκεται στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, θα παίξει κόντρα στο Ισραήλ, θα παίξει και κόντρα στην Εστονία στις 2 Ιουλίου, οπότε η παρουσία του στην εθνική ομάδα τρενάρει λίγο τις εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση παραμονής του στον Άρη. Τα δεδομένα για τον Λευτέρη Μποχωρίδη τα έχουμε καταγράψει και στο All About Aries. Η ομάδα είναι διατεθειμένη να κάνει την οικονομική υπέρβαση προκειμένου να προσφέρει έτσι ένα αρκετά καλό συμβόλαιο τηρουμένων και των αναλογιών και των οικονομικών δυνάμεων που υπάρχουν
αυτή τη στιγμή προκειμένου να διατηρήσει στο ρόστερ της τον Ταλαντού Χογκάρ. Ο Βαγγέλης Αγγέλου έχει μιλήσει με τον παίκτη και του έχει αναλύσει επακριβώς το ρόλο τον οποίο προορίζει να του προσφέρει την νέα σεζόν. Θέλει να χτίσει επάνω του τον Άρη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Θέλει να του δώσει ηγετικό ρόλο. Κάτι που σημαίνει ότι ο Λευτέρης Μποχωρίδη θα έχει και πολλά λεφτά συμμετοχής κατά την διάρκεια της επόμενης σεζόν. Άλλωστε, ο 24χρονος Γκάρ είναι ένας παίκτης ο οποίος αναδείχθηκε από τον Βαγγέλη Αγγέλου τα πρώτα του έτσι επαγγελματικά βήματα για τις πρώτες του συμμετοχές στην Α1. Τις έκανε υπό τις οδηγίες του Βαγγέλη Αγγέλου, οπότε είναι ένας προπονητής τον οποίο τον εμπιστεύεται απόλυτα. Εκεί που κολλάει το θέμα και κάπως έχουν κολλήσει οι διαπραγματεύσεις είναι όσον αφορά τα χρήματα που έχει λαμβάνει ο παίκτης από την φετινή σεζόν, από τη φετινή χρήση, το συμβόλαιό του δηλαδή, το οποίο δεν έχει αποπληρωθεί πλήρως. Η ομάδα έχει αναλύσει στον εκπρόσωπό του με ποιον τρόπο σκοπεύει να διευθετήσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχει ζητήσει να γίνει και μια μικρή υποχώρηση από την πλευρά του παίκτη. Έχει ζητήσει να γίνει να πέσει ένα σχετικό ψαλίδι προκειμένου η ομάδα να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και να προσφέρει στον διεθνή γκάρ ένα συμβόλαιο για να του δώσει και τα κλειδιά της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Ακόμη η πλευρά του παίκτη, ο Λευτέρης Μποχωρίδης, δεν έχει δώσει την οριστική του απάντηση, κάτι που αναμένεται να γίνει μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του με την εθνική ομάδα, όταν θα έχει έτσι και αυτός περισσότερο χρόνο να σκεφτεί, να ζυγίσει τα δεδομένα και να πάρει μια απόφαση προκειμένου να ξέρει και ο Άρης πώς θα πορευτεί. Καθώς, όπως είπαμε, ο Βαγγέλης Αγγέλου υπολογίζει πολύ στον Λευτέρη Μποχωρίδη, θέλει να στήσει την ομάδα επάνω του και αναλόγως να προχωρήσει και στις επόμενες κινήσεις. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ κομβικός για τον υπόλοιπο για τον υπόλοιπο αγωνιστικό σχεδιασμό. Οπότε πρέπει ο Άρης μέσα στις επόμενες ημέρες, μέσα στο επόμενο διάστημα, να έχει μια ξεκάθαρη απάντηση για να προβεί και στις ανάλογες ενέργειες. Μάλιστα. Ωραία. Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, φίλε, να σε αποδεσμεύσουμε να δεις Μουντιάλ, ό,τι έχει μείνει. Υπάρχει ξεκρεμότητα, μιας και ξέχασαμε το θέμα του Λευτέρη Μποχωρίδη, να πούμε ότι υπάρχει ξεκρεμότητα ακόμη και η απάντηση του Δημήτρη Φλιώνη. Τις προηγούμενες ημέρες ο Άρης κατέθεσε πρόταση στον νεαρό γκάρ για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με συγκεκριμένες οικονομικές απολαύες και πλέον περιμένει την απάντησή του εντός των επόμενων ημερών, μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Mm-hmm. Αναμένεται η πλευρά του 29ου Λουγκάρου να δώσει αυτή την απάντησή της, με πιθανότερο η θετική απόκριση να συγκεντρώνει έτσι το μεγαλύτερο ποσοστό, μιας και ο Φλιώνης είναι ένας παίκτης ο οποίος προέρχεται από τα σπλάχνα του συλλόγου και η προοπτική να συνεχίσει για ακόμη 3 χρόνια στην ομάδα και υπό τις οδηγίες του Βαγγέλη Αγγέλου, ο οποίος είναι ένας προπονητής ο οποίος αρέσκεται να δουλεύει με νεαρούς σε ηλικία παίκτες. Έτσι του δίνει ένα παραπάνω credit και μια παραπάνω όθηση, ώστε να δώσει την θετική του απάντηση, αλλά με ασφάλεια θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε τις λεπτομέρειες όταν υπάρξει οριστική απάντηση από την πλευρά του αθλητή. Εντάξει, νομίζω, Γιάννη, ότι θα είναι και το καλύτερο για αυτόν, γιατί εδώ πέρα θα έχει εγγυημένο χρόνο συμμετοχής και σε μια ομάδα όπως ο Άρης, που ασχέτου κατάσταση στην οποία βρίσκεται, εντάξει, είναι διαφορετικά το να παίζει στον Άρη από το να παίζει σε κάποια άλλη ομάδα της Α1. Σε ένα περιβάλλον το οποίο το γνωρίζει, καθώς ο Φιόνης προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου, είναι γέννημα θρέμα της ομάδας, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το γήπεδο, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την φιλοσοφία της ομάδας, γνωρίζει τις απαιτήσεις που υπάρχουν και νομίζω ότι ανταποκρίθηκε και πέρσι με τις εμφανίσεις του τόσο
basketball.gr, όσο και στην tuchman.gr, basket league, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια που ήταν έτσι ιδιαίτερης βαθμολογικής σημασίας. Θα δούμε ποια θα είναι η οριστική απάντηση, ποια θα είναι οι οριστικές εξελίξεις, αλλά μέσα στις επόμενες ημέρες περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της ΚΑΕ, καθώς υπάρχουν ήδη ολοκληρωμένες συμφωνίες με παίκτες όπως ο Δημήτρης Βεργίνης, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό έχει συμφωνήσει και έχει κλείσει την μεταγραφή του στον Άρη. Μια τέτοια περίπτωση είναι επίσης ο Διαμαντής Λαφτσάκης, που αγωνίστηκε τη σεζόν που μας πέρασε στα Τρίκαλα. Ο Μπορίς Νταλό, ο οποίος έχει συμφωνήσει και αυτός με την ομάδα. Και ο Γκάρι Μπέλ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους Κίτρινους, ο Αμερικάνος, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός Αμερικανός, ο οποίος επιβίωσε εντός εισαγωγικών από τους Αμερικάνους που ήρθαν κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, της περσινής αγωνιστικής περίοδου, αναμένεται να επεκτείνει τη συνεργασία του με τον Άρη. Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Αυτά από τον Γιάννη Παραπονιάρη. Πήρατε και μια καλή έτσι, γεύση για τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρεπορτάζ του Μπασκετικού Άρη. Λοιπόν, κλείνουμε λίγο νωρίτερα, γιατί σε 7 η ώρα έχουμε το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Γκένκ στην Ολλανδία. Στο στούντιο θα είναι ο κύριος Δανακτσής. Πήρατε τον Παστόρε. Καλή μεταγραφή, φίλε. Δυνατή. Η αγαπητή Ρώμα, και εμείς είμαστε Μίλαν, αλλά είναι αγαπητή η Ρώμα. Και ο Σταύρος Κόλκας φυσικά στη μετάδοση του φιλικού από την Ολλανδία. Με την εκπομπή All About Arizona θα τα ξαναπείτε αύριο λίγο μετά τις 5. Καλό σας βράδυ.